αρχίζει το μάτς. Το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Ο Ολυμπιακός έχει γίνει πιο προβλέψιμος και από την πρόβλεψη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα-δύο πλάνα. Πλάν A, αυτό που βλέπουμε. Πλάν B, θα βγάλουμε τον Φορτούνη και θα βάλουμε τον Γκάρι. Θα βάλουμε τον Μασούρα, θα αλλάξουμε τον Πιέλ, θα τους αλλάξουμε τις θέσεις. Και είμαστε όλοι μια χαρά και πάρα πολύ ωραία. Ο Ολυμπιακός πάει με Ολυμπιακός που τον έχουν διαβάσει. Ο Μίτσελ, εγώ τα έλεγα από πριν, τα καμπανάκια του Άρη δεν τα άκουγε. Δεν άκουγε τα καμπανάκια του με τον Μπάρντιου. Και απέναντι σε δύο aggressive ομάδες, οι οποίες πιέζουν πάρα πολύ, κόβουν τους διαδρόμους και ξέρουν πώς θα πρέπει να σταματήσουν τον Ολυμπιακό, του δημιουργήσαν πάρα πολλά προβλήματα. Ό,τι και να κάνει αυτή η Αγία Τριάδα, Μπιέλ, Χάμες, Φορτούνης. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές ο Φορτούνης, επειδή δεν μπορεί να παίξει τα άκρα, μπαίνει μπροστά στο Χάμες και τον εμπερδεύει. Με αποτέλεσμα ο Χάμες να εξαφανίζεται και να εκνευρίζεται. Και ρωτάει ένας φίλος και λέει: Ρε Αβραμίδη, γιατί λέει βγάζει λέει, το Φορτούνη. Και ποιο θα βγάλει το Χάμες. Που ο Χάμες τώρα κάνουμε αγώνα εδώ για να τον κρατήσουμε μέχρι και το 2024. Θα βγάλουμε το Χάμες και θα αφήσουμε το Φορτούνη μέσα να μπερδεύεται με τον. Και να γίνεται εδώ τη παλαβή το θέμα. Ερώτηση. Βγαίνει ο Ιμπομ από το παιχνίδι αυτό. Όχι. Ο Ιμπομ καταρχήν δεν πρέπει να παίξει. Δεν έπρεπε να παίξει τον Ονάρη. Η απάντηση είναι ότι δεν έπρεπε να παίξει το προηγούμενο για να έχει ανάσει σε αυτό. Ή ας τον έβαζε στα δύσκολα. Αλλά εδώ τώρα ο άνθρωπος έχει παίξει μουντιάλ. Έχει κάνει ταξίδι. Και μου τον έχει μέσα όπως έκανε κάποτε ο Μαρτίνης με το Ρεάπτσιουκ. Και είναι πρόβλημα αυτό. Βέβαια, όπως σου είπα Νίκο και στο ραδιόφωνο. Και ο Μίτσελ ήρθε μέσα στη σεζόν, είχε να ξεσκαρτάρει, συγγνώμη για την έκφραση, από 40 ποδοσφαιριστές. Κάποιοι αποφάσισαν ότι του κάνουν, κάποιοι αποφάσισαν δεν του κάνουν και πρέπει να βρει και ένα κορμό για να έχει ο Ολυμπιακός μια συνέπεια. Ναι, αλλά όχι μετά. Εγώ έχω πει ότι ο Μίτσελ σε αυτό στο οποίο χωλαίνει σαν προπονητής είναι ότι σπάνια θα κάνει κάποια κίνηση για να παρέμβει την ώρα του αγώνα. Έτσι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημά του. Πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.